Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για ένα συγκρότημα το οποίο οι οπαδοί του αληθινού true epic metal το αγαπάνε ιδιαίτερα και το γνωρίζουν φυσικά φυσικά. Αν και το συγκρότημα αυτό στην ουσία του πράγματος μόνο στο πρώτο τους ντεμπούτο άλμπουμ έπαιξαν αληθινό καθαρό epic metal και μετέπειτα στράφηκαν περισσότερο σε ένα είδος περισσότερο πιο power metal με επικές αποκλίσεις από την άλλη πλευρά. Μιλάω για ένα συγκρότημα το οποίο επίσης είναι πολύ αγαπητό στο ελληνικό metal κοινό, αν και γενικότερα δεν έχουν κάνει τόσο πολύ μεγάλο όνομα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν νομίζω ακόμα περισσότερο επιτυχία στο παγκόσμιο metal χάρτη. Και να πω επιπλέον και το θέμα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2007 και μετέπειτα, το συγκρότημα έχει μείνει λίγο στην αφάνεια. Δεν έχει υπάρχει ακόμα, δεν έχει διαλυθεί. Πού και πού έχουν παίξει κάποια lives, αλλά έχουν να βγάλουν δίσκο από το 2007. Μιλάω για τους Ιταλούς, άλλοι θα τους λέγανε Epic Metalers, άλλοι θα τους λέγανε Epic Power Metalers, Domine. Λοιπόν, και εδώ πέρα θα προσπαθήσω να κάνω ένα worst to best πάνω στα 5 studio album τους. Χωρίς φυσικά να, και σε αυτό είναι και ακόμα μια περίπτωση που οι Domine δεν έχουν πραγματικά κακό album. Αλλά προτού μπω στους Domine να θυμίσω ότι η μεταλλική ιταλική σκηνή έχει βγάλει αρκετά καλά συγκροτήματα, μόνο που μετά από μια φάση και μετέπειτα μιλάμε πια για τότε μεταξύ της δεκαετίας του 90 και της δεκαετίας του 2000, είχαν αρχίσει να βγαίνουν μετέπειτα και διάφορες πατάτες από το λεγόμενο επικό συμφωνικό metal. Συγκροτήματα τα οποία βασικά βγήκανε μετά την μεγάλη διαφήμιση που έγινε πάνω στους Rhapsody, τότε ακόμα λεγόντουσαν Rhapsody, μετέπειτα Rhapsody of Fire. Με αποτέλεσμα να έχουν βγει πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία δεν άξιζαν τόσο πολύ από τον ιταλικό metal χώρο, χωρίς όμως εδώ πέρα να πούμε ότι ο ιταλικός metal χώρος ο γενικότερος έχει βγάλει επίσης πάρα πολύ καλά συγκροτήματα. Θα μπορούσα εδώ πέρα να αναφερθώ στους Lacona Coil που επίσης θεωρούνται ένα από τα πιο σημαντικά συμφωνικά metal συγκροτήματα σε όλο το metal χάρτη. Θα μπορούσα να μιλήσω εδώ πέρα για τους Death SS, ίσως ένα από τα κορυφαία πρώιμα occult metal, όχι απλά rock, συγκροτήματα. Παρόλα αυτά εδώ πέρα θέλω να κάνω αναφορά περισσότερο στο λεγόμενο epic power folk, πέστε το ιταλικό χώρο του metal. Και πρωτού που στους ντόμινε. Έτσι λοιπόν να θυμίσω εδώ πέρα κάποια από τα συγκροτήματα που εγώ τουλάχιστον αγαπάω από το επικό metal της Ιταλίας. Να θυμίσουμε εδώ πέρα φυσικά πρώτα απ' όλα τους Adramelch, okay, με αυτή την αλμπουμάρα τους που ακούει στο όνομα Irae Melanox. Ένα άλμπουμ όχι τόσο εύκολο στο άκουσμα, είναι και επικό από τη μια πλευρά, αλλά και progressive από την άλλη πλευρά. Να πούμε μετά ότι για εμένα, ακόμα και σήμερα, με ρωτάνε ποιο είναι το κορυφαίο epic metal συγκρότημα της Ιταλίας, φυσικά είναι η Doom Sword. Doom Sword, οι οποίοι μάλιστα κινούνται σε ένα είδος epic doom. Okay, το λέει και μάλιστα και η λέξη, Doom Sword. Και εδώ πέρα απλά να φέρω, εδώ φέρω το δεύτερο τους άλμπουμ, το Resound the Horn. Μετά σε πιο epic metal φόρμες, καθαρά πιο epic metal, προς power, προς heavy, όπως θέλετε πείτε το, η Votan. Η Votan, νομίζω ότι αυτό και το ντεμπούτο του άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος, το Carmina Barbarica, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Και αυτή πολύ αγαπητή στο ελληνικό metal κοινό, όπως και η Doom Sword, αμήν τι άλλωστε. Ένα άλλο επίσης συγκρότημα πολύ αγαπημένο στο ελληνικό επικό metal κοινό, η Holy Martyr από την Ιταλία και μη τι άλλο και το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ Hellenic Warrior Spirit που είναι αφιερωμένο στους Λακεδαιμόνιους, στους 300 του Λεωνίδα και μη τι άλλο στην Ελλάδα.
Και εδώ πέρα κάποια άλλα ονόματα τα οποία ίσως είναι λίγο πιο υποδιέστερα. Να αναφερθούμε εδώ πέρα στους Drakkar, και αυτοί δεν είχαν πάρα πολύ, δεν βγάλαν πολλά albums, νομίζω 3 ή 4 albums, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ προσωπικά έχω μόνο τα 2 τους πρώτα, στα οποία παίζανε ένα περισσότερο, θα λέγαμε, power metal με επικές αποκλίσεις και κάποιες ίσως πινελιές από Running Wild. Στα πρώτα τους τουλάχιστον album, οι Drakkar, οι Ιταλοί Drakkar. Εδώ πέρα το πρώτο τους νομίζω album που ακούει και στο όνομα Guest for Glory. Drakkar. Άλλο συγκρότημα το οποίο ήταν, έχει ακόμα, νομίζω συνεχίζουν και ακόμα και σήμερα, έχουν βγάλει πάρα πολλά νομίζω albums, αλλά στην αρχή είχαν βγάλει κάποιες πολύ ποιοτικές δουλειές τότε με τραγουδίστρια, η White Skull, και το συγκεκριμένο αυτό album Tales from the North. Μάλιστα νομίζω ότι ο τραγουδιστής τον Grave Digger είχε κάνει εδώ πέρα κάποια guest φωνητικά. Άλλο συγκρότημα εντελώς λίγο πιο άγνωστο, η Heimdall, και το συγκεκριμένο αυτό album που ακούει στο όνομα Hard as Iron. Έχει κάποιες καλές επικές στιγμές μέσα. Και τώρα ακόμα ένα συγκρότημα το οποίο ήταν αρκετά ποιοτικό, αλλά έμεινε πάντα υπό τη σκιά των Rhapsody, και εδώ πέρα μιλάω για τους The Majestic. Λοιπόν, οι The Majestic παίζανε ακριβώς όπως οι Rhapsody, αλλά το κάνανε πολύ ποιοτικά. Δεν τους, πείτε, τους αντιγράφανε σε ένα σημείο, αλλά το κάνανε όμως πολύ ποιοτικά. Εδώ πέρα το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, Jeanne d'Arc, που είναι αφιερωμένο φυσικά στην Γαλλίδα ηρωίδα τη Jeanne d'Arc, είναι concept το συγκεκριμένο άλμπουμ. Και ακόμα δύο συγκροτήματα φυσικά. Ένα συγκρότημα που έπαιζε ένα είδος folk metal, η Elven King, και αυτή η Ιταλή, με το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ, το Weird, αν το διαβάζω σωστά. Μάλιστα εδώ πέρα είχε κάνει και μέλη το Skyclad έχουν κάνει εδώ πέρα guest εμφανίσεις. Και μη τι άλλο, η Rhapsody, μετέπειτα ως Rhapsody of Fire, που συνεχίζουν και μέχρι και σήμερα, με την πρώτη τους ιδιαίτερα κορυφαία αλμπουμάρα, αν και για μένα, όταν θα φτάσει η ώρα να κάνουμε και βίντεο για τα άλμπουμ στον Rhapsody of Fire, θυμηθείτε το τρίτο άλμπουμ, το λατρεύω, αν και κάποιοι το θάβουνε, αλλά εδώ πέρα σας φέρνουμε το ντεμπούτο τους, το Legendary Tales. Αλλά εντάξει, αν μιλάω αυτά όσον αφορά την επική, πέστε γενικότερα power metal σκηνή, αλλά πάμε τώρα στους Domine. Οι Domine επίσης, λοιπόν, από την Ιταλία, ίσως μαζί με τους Wotan και μαζί με τους Doomsword, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, και μαζί με τους Holy Martyr, είναι τα κορυφαία πιο αγαπημένα συγκροτήματα του επικού power metal από την Ιταλία. Οι Domine δημιουργούνται το 1983, και βασικά τα ηγετικά μέλη του συγκροτήματος είναι ο Florence Morbi και ο Enrico Ricardo Paoli. Τώρα, συγγενικές γραμμές, όπως είπαμε, βγάλανε μέχρι τώρα 5 studio albums, και δυστυχώς μετά το 5ο τους album που βγήκε το 2007, τουλάχιστον στουδιακά έχουν μπει λίγο στον πάγο, αρκετά στον πάγο και στην αφάνεια. Δυστυχώς, εδώ πέρα να θυμίσουμε ότι νομίζω ότι ο πρώτος τους drummer που άκουγε στο όνομα Παλμιώτα, κάπως έτσι, είχε παίξει και drums τους, όπως είπα, στους Occult Metallers Death SS, όπως και επίσης και ο Morbi είχε σχέση με τους Labyrinth, άλλο επίσης μεγάλο σημαντικό ξεκάθαρο power metal συγκρότημα από την Ιταλία, τους Labyrinth. Δεν τους ανέφερα εδώ πέρα γιατί ήθελα να κάνω περισσότερο εστίαση στο επικό, περισσότερο power, επικό power metal, ο επικό folk metal. Okay. Τώρα,
Αν αρχίσω λοιπόν να ξεκινάω να μιλάω για τους ντόμινε, να πούμε επίσης ότι είναι ένα από τα κύρια στοιχεία αναφοράς πάνω στη μουσική τους, είναι ότι έχουν μεγάλο επηρεασμό από τα βιβλία του Moorrock σχετικά με τον Ehrlich, από αυτόν τον λεγόμενο αντιήρωα τον Ehrlich, που αν μην τι άλλο φαίνεται πάνω σε όλα τα εξώφυλλα του συγκροτήματος, σε όλα τα studio albums του συγκροτήματος, αν και έχουν πάρει και στοιχεία από τον Conan the Barbarian κτλ. Μην τι άλλο, όπως θα δούμε σε λίγο, έχουν κλέψει και κάποια στοιχεία από τη μουσική του Conan the Barbarian της ταινίας. Okay. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα worst to best. Στην πέμπτη θέση, όπως νομίζω και οι περισσότεροι οπαδοί των Domine θα συμφωνήσουν σε αυτό, βάζω το πέμπτο τους και τελευταίο τους μέχρι την ώρα άλμπουμ του 2007, το Ascent Spirit Rising, το οποίο μάλιστα δεν το θεωρώ κακό άλμπουμ, αλλά εντελώς διαφορετικό σχετικά με ό,τι είχαν βγάλει μέχρι τότε. Ένα άλμπουμ ξεκάθαρα πιο progressive. Ένα άλμπουμ το οποίο πλησιάζει περισσότερο, θα λέγαμε, έχει στοιχεία από Uriah Heep. Αμήν τι άλλο, αυτό φαίνεται κιόλας και στα μπλουζάκια που φοράει το συγκρότημα μέσα στο studio άλμπουμ, όταν σου εμφανίζονται μπλουζάκια από Thin Lizzy, από Queen, καταλαβαίνεις σε ένα σημείο ότι δεν θα είναι ξεκάθαρο. Βέβαια έχουν και Saint Vitus εδώ πέρα, και για να λέμε την αλήθεια, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα είναι λίγο διαφορετικό το στυλάκι και πραγματικά το όλο στυλ είναι πολύ πιο progressive σχετικά με τα άλλα τους άλμπουμ. Κάποιοι είχαν πει ότι στο συγκεκριμένο άλμπουμ δεν εμφανίζεται ο Ehrlich στο εξώφυλλο. Λάθος, εμφανίζεται στο εξώφυλλο ο Ehrlich, σαν να κοιμάται ακριβώς εδώ πέρα. Τέταρτη θέση, και να πω την αλήθεια, είχα έναν ενδιασμό ποιο θα βάλω στην τέταρτη, στην τρίτη θέση. Παρ' όλα αυτά κατέληξα να βάλω στην τέταρτη θέση το τρίτο τους studio album του 2001, το Stormbringer Ruler, ο αλλιώς όπως λέγεται The Legend of the Power Supreme, το οποίο βασικά είναι ξεκάθαρο περισσότερο power metal, καλό παιγμένο ιταλικό power metal με epic θεματολογία. Φυσικά και ο Ehrlich φαίνεται με το σπαθί του, φαίνεται ξεκάθαρος στο εξώφυλλο. Τρίτη θέση, εξαιτίας ότι προτιμώ πολύ περισσότερο τα τραγούδια στο συγκεκριμένο άλμπουμ, τελικά αποφάσισα να βάλω το δεύτερο τους άλμπουμ του 1999, το Drunken Lord, που ακούει επίσης και στον τίτλο Tales of the Noble Steel. Πάλι με τον Ehrlich στο εξώφυλλο, και πραγματικά εδώ πέρα τα τραγούδια είναι ένα και ένα, ένα και ένα, και πάλι η ίδια αυτή γραμμή, κυρίως ιταλικό power με epic θεματολογία. Τώρα, στην δεύτερη θέση, στη δεύτερη θέση ένα άλμπουμ το οποίο οι πολύ φανατικοί οπαδοί των Domine έχουν μεγάλη, μεγάλη αγάπη τόσο στο Drunken Lord όσο και στο Stormbringer, και ίσως διαφωνήσουν ότι το βάζω στη δεύτερη θέση πάνω από αυτά τα δύο άλμπουμς. Στη δεύτερη θέση για μένα έρχεται το τέταρτο τους άλμπουμ του 2004, το Emperor of the Black Runes. Και το βάζω στη συγκεκριμένη θέση ακριβώς γιατί είναι και το πρώτο ντόμινε με το οποίο ήρθα σε επαφή. Αν με καταλαβαίνετε τι λέω. Και πάλι φυσικά με τον Ehrlich στο εξώφυλλο, με το σπαθί του. Και εδώ πέρα είναι ακριβώς που είχαν πάρει κάποια στοιχεία από το μουσικό soundtrack του Conan the Barbarian. Τη μουσική που είχε γράψει, νομίζω, είχε γράψει ο Πολυδούρης. Ναι, ο Βασίλης Πολυδούρης. Και αμήν τι άλλο, και εδώ πέρα φυσικά, ιταλικό power με epic metal πινελιές, φυσικά. Και μην τι άλλο, στην πρώτη θέση, το ξεκάθαρο επικό metal άλμπουμ τους, λιγότερο power ή σχεδόν και καθόλου power, περισσότερο επικό heavy metal, το πρώτο τεμπούτο τους άλμπουμ του 1997,
το Champion Eternal. Να μην τι άλλο, και ο Έλεξ το εξώφυλλο και το, ο τίτλος Champion Eternal, να μην θα μου πείτε, και το Stormbringer, όλοι σχεδόν οι Dragon Lord, οι τίτλοι είναι βγαλμένοι μέσα από, μέσα από την θεματολογία των βιβλίων φαντασίας του Μούρκο, Ροκ, ξέρετε, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι να πω. Για εμένα είναι ένα από τα κορυφαία epic metal albums τουλάχιστον της μοντέρνας περίοδου. Πάρα πολύ καλό album. Αυτά όσον αφορά τους Ιταλούς αγαπημένους epic power metal τους λεγόμενους ως Domine. Και δυστυχώς που μετά το Ancient Spirit Rising δεν είχαν την στούντιο συνέχεια που περιμέναμε. Κάποιοι θα πούνε ίσως ότι μετά θα πηγαίναν ίσως και σε πιο progressive μορφές και καλύτερα ίσως που το σταμάτησαν εκεί. Okay. Από το Ισραήλ, από την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.